Το πρώτο θέμα το οποίο συζητάμε είναι με αφορμή το χθεσινό περιστατικό, την τραγωδία έξω από αστυνομικό τμήμα στο Αγίου Αναργύρου. Κύριε Παθιέλο, εσείς. Με βάση και τη συζήτηση που έγινε, και είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που κανονικά θα πρέπει να λέμε ότι τα λόγια είναι περιτά. Όμως δεν είναι από ό,τι φαίνεται περιτά, γιατί και η θλίψη και η οργή μεγαλώνει όταν βλέπουμε ότι είναι επαναλαμβανόμενη αυτή η κατάσταση. Δεν ξεχνάμε πόσο καιρό πέρασε από το έγκλημα στο αντίστοιχο στη Σαλαμίνα, που πάλι η κυβέρνηση δυστυχώς επικαλέστηκε το περιβόητο panic button. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή σε μια κατάσταση που δεν υπάρχουν μέτρα για αυτές τις γυναίκες, κακοποιημένες, κυνηγημένες, και που βλέπουμε μέσα από αυτές τις περιπτώσεις και το γολγοθά που τραβάει μια γυναίκα σε τέτοια περίπτωση, σε τέτοια κατάσταση, που αφορά από το πιο απλό πράγμα, το πιο στοιχειώδες πράγμα που δείχνει και την κρατική αδιαφορία και την αστυνομική αδιαφορία, και μάλλον και πρέπει να ερευνηθεί και την αστυνομική αυθαιρεσία στη συγκεκριμένη περίπτωση, που ούτε το περιπολικό να την πάει σπίτι της, πόσο μάλλον να μην ανοίξουμε την κουβέντα, γιατί έτσι πρέπει να την ανοίξουμε, με πολυδάπανες και πολύ χρονοβόρες διαδικασίες. Το ότι ενώ είναι αυτεπάγγελτη η δίωξη, καλούν τα θύματα να κάνουν μηνύσεις. Από πού και ως πού. Και δεν τρέχουν όπως θα έπρεπε και η αστυνομία και τις υπόλοιπες ενέργειες από μόνοι τους για να είναι και πιο γρήγορα και πιο ομαλό για αυτά τα θύματα. Και να μιλήσουμε για το τι σημαίνει κόστος η προστασία της ζωής. Το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδά μας, τα επίπεδα της υγείας, της ασφάλειας, της δουλειά, παντού. Όταν, τα είπε και η κυρία Χριστοφιλοπούλου, μόνο 13% των Δήμων έχουν συμβουλευτικά κέντρα ή οι ξενώνες είναι ελάχιστοι. Άρα αυτά τα ζητήματα, πέρα από τη θλίψη και την οργή, ξαναλέω, και προφανώς τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της δολοφονημένης Κυριακής, το ζήτημα είναι να υπάρξει άλλη πολιτική κατεύθυνση, σύγκρουση με όσους θεωρούν, και δυστυχώς όλες οι κυβερνήσεις έφτασαν την κατάσταση εδώ, κόστος, την ασφάλεια, κόστος, όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να παίρνονται για την ανθρώπινη ζωή. Κύριε Παθιέλο. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι ευθύνες που τοποθετούνται στην κυβέρνηση, σε αυτή την πολιτική. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, σε όλα τα θέματα, σε όλα τα θέματα, νομίζουμε ότι η πολιτική που τα λογαριάζει ως κόστος, αυτό που λέγαμε και πριν, είναι φανερή. Σας είπα, το 13% των Δήμων έχουν συμβουλευτικά κέντρα. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Οι γυναίκες και άντρες που δουλεύουν στα τηλεφωνικά κέντρα που στηρίζουν εκεί είναι, μένουν απλήρωτοι για μήνες. Και άλλα πολλά της υποστελέχωσης, πολλά ζητήματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας και ψυχικής υγείας. Αυτό θέλετε να μιλήσουμε σε ό,τι σας λέμε, για αυτή την πολιτική, και δεν αφορά δικό σας μόνο πλεονέκτημα, για τα Τέμπη παράδειγμα. Είναι συστημικό το πρόβλημα και ξεμπερδέψαμε. Σοβαρά. Αν έχουμε χρόνο έχουν να συζητήσουμε. Δεν μην τα ανοίγετε, γιατί θα δικήσουμε. Προσπαθούν μέσα από 20 μέρες και το ζητάμε και τις επόμενες 20, αλλά να κρυφτούν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες στη συγκεκριμένη περίπτωση και ποινικές ευθύνες. Αν το ανοίξετε, θα πρέπει να το προσπαθούν τα άλλα. Πολύ συγκεκριμένες ευθύνες είναι αυτής της κυβέρνησης, είναι και των προηγούμενων, και υπάρχει και συγκεκριμένο κίνημα, αγώνες, οι οποίοι αναπτύσσονται με συγκεκριμένες διεκδικήσεις. Και αυτές πρέπει να κάτσετε να ακούσετε. Χτες, παράδειγμα, έξω από το αστυνομικό μην το κάνετε αυτό. Κύριε Παθιέλο, ζητώ την κατανόησή σας. Μην το εκμεταλλεύεστε αυτό, γιατί είναι άδικο για τους άλλους. Διεκδίκησαν, λέω, χιλιάδες άνθρωποι ότι ο Καραμαλής ήξερε και έκανε. Να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτά.